Επιδόθηκε το εξώδικο του ΑΚΕΛ στον Πρωθυπουργό μετά την άρνηση του Μεγάρου Μαξίμου αρχικά να το παραλάβει. Ο πρόεδρο του ΑΚΕΛ, Βάκη Τσιομπανίδη, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Από τι 9 το πρωί, δικαστική επιμελήτρια μετακόπων και βασάνων κατάφερε να επιδώσει κατά τι 5.30 το εξώδικο του ΑΚΕΛ για τα μέτρα υποχρεωτικού εμβολιασμού και τον διχασμό των Ελλήνων στον κρυπτόμενο Πρωθυπουργό. Μετά τι γνωστέ παλινοδίε του επιτελικού κράτου Μιτσοτάκη και τι βόλτε μεταξύ Βουλή και Μεγάρου Μαξίμου, αφού και στην Βουλή και στο Μαξίμου αρνούταν πεισματικά να το παραλάβουν, λέγοντα ότι δεν έχουν αξιοδότηση από τον Πρωθυπουργό, αφού η δικαστική επιμελήτρια έφτασε σε σημείο να ζητήσει τη συνδρομή του συλλόγου τη, όπου τη απάντησαν πω και στο Μαξίμου και στη Βουλή είχαν υποχρέωση να το παραλάβουν, και αφού έφτασε στο ίστατο σημείο τη θυροκόλληση, τα τσιράκια του Πρωθυπουργού εδέησαν να το παραλάβουν. Στην κυριολεξία, ντρέπομαι για τον κρυπτόμενο Πρωθυπουργό μα και θέλω να ευχαριστήσω τη δικαστική επιμελήτρια για την ταλαιπωρία που υπέστε από το επιτελικό κράτο των Αρίστων του Μητσοτάκη. Ποτέ δεν θα πίστευα ότι ο Πρωθυπουργό σοβαρού κράτου θα κρυβόταν για να μην παραλάβει ένα εξώδικο. Μόνο θλίψη προκαλεί εικόνα ενό Πρωθυπουργού που δεν σέβεται τους νόμους του νόμου του κράτου του. Απόλυτη κατάδεια.